Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μέσα από το YouTube του Telesport.tv. Στην απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στην Super League 2, όσον αφορά βεβαίως την ομάδα Under 23, προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι, καθώς έκαναν γνωστή και επίσημα την απόκτηση δύο Σαουδάραβων μεσοεπιθετικών. Ο λόγος για τους Αλ Καχτάνη και Αλ Μασάρι, όπως βεβαίως και τον αριστερό μπακ Μαυροβούνιο, πρώην της Ζένες S, Αλμιρ Κλίτσα. Και οι τρεις ποδοσφαιριστές θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στην προσπάθειά τους στην Super League 2. Όσον αφορά τώρα τα νέα των Ερυθρολεύκων και εν ώψη ντέρμπι με την ΑΕΚ, εν αμφιβολία είναι η συμμετοχή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στο παιχνίδι με τον Ιωνικό και βεβαίως τις επόμενες ώρες θα κριθεί η παρουσία του ή όχι, με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του. Στα καλά νέα για τον Πέδρο Μαρτίνς και η επιστροφή του Πάπε Σισε, βεβαίως κάτοχου με την Σενεγάλη του πρόσφατου Κόπα Αφρικά. Με τον Σισε να μπαίνει στην εξίσωση ακόμα και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όχι όμως για αυτό κόντρα στην Αταλάντα, καθώς είναι τιμωρημένος. Τέλος, ο μάνατζερ του Πολωνού Μιχάλη Καρμπόβνικ μίλησε σε μέσω της Πολωνίας αναφορικά με τις προθέσεις του Ολυμπιακού για τον πελάτη του, τονίζοντας ότι ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να στείλει τον Καρμπόβνικ στην δεύτερη ομάδα προκειμένου να πάρει παιχνίδια και βεβαίως περισσότερες εμπειρίες. Ο Ολυμπιακός δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του 20χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Brighton.